τελευταία 20 χρόνια διδάσκω το μάθημα της, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή των Δικαστών. Ως δικαστής μετέχω στη διαμόρφωση της σχετικής νομολογίας και επομένως πράγματι αυτά μου ήρθαν λίγο πιο ηλικία. Και... Αλλά αυτή την ώρα δεν είναι πια η ώρα του πάνελ. Είναι η ώρα η δική σας. Παρακαλώ, θα είναι ήδη, εκκρεμεί ήδη μία τοποθέτηση η οποία θα απαντηθεί. Θα ήθελα να δω χέρια συναδέλφων οι οποίοι ενδιαφέρονται για κάποια ερώτηση, κάποια τοποθέτηση, να δω καταρχήν πόσα είναι. Λίγα παρακαλώ. Θα τεθούν όλα μαζί τα ζητήματα και θα απαντήσει το πάνελ ενιαία. Λοιπόν, από εδώ. Είστε κύριος. Ο κύριος Αθανασόπουλος. Ο κύριος Χιωτάκης. Ο κύριος Χιωτάκης. Από αυτή την πτέρυγα, εδώ, εσείς... Όχι, έχω κι άλλο, έχω κι άλλο. Λίγα-λίγα, οι δόσεις είναι περιορισμένες για να μετάσχουμε στον κόσμο. Πες το όνομα. Ξένος, ξένος. Ο κύριος το Ξένος. Επώνυμο. Μάλιστα. Πάνη. Ο κύριος Πάνη. Άλλο. Ο κύριος Νιάκας. Νιάκας. Ο κύριος Νιάκας. Απομεινασιών ελευθεριών. Που διαθέτει έτσι. Λάσκα. Κυρία Λάσκαλη. Λάσκαλη ή Λάσκαλη. Λάσκαλη. Κυρία Λάσκαλη. Και άλλη μία κυρία, παρακαλώ, γιατί γέρνει μονόπαντα λίγο το... η ομάδα εκείνων που έρχεται στα ερωτήματα. Κεραμάρη. Κυρία Κεραμάρη. Λοιπόν, συγκεντρώσαμε τώρα τα ονόματα των ενδιαφερόμενων και αρχίζουμε σιγά σιγά. Με τον κύριο Θανασόπουλο. Θα ήθελα να ρωτήσω τι αλλαγές θα έπρεπε να γίνουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο και ποιες πρακτικές θα πρέπει να ακολουθούν με σκοπό τη δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού και ευρωπαϊκών βάσεων ανά τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Ο κύριος Κετάκης. Λοιπόν, παρόλο που ήρθα με καθυστέρηση και δεν άκουσα τον κύριο Ράμπλο ως προς τον όρο κυριαρχία. Εγώ δεν είμαι βουλευτής, απλώς προεδρεύω. Θα ήθελα πάνω σε όσα σημαντικά, πολύ σημαντικά που ακούστηκαν για την πολυσημεία της έννοιας της κυριαρχίας, να προσθέσω την σκοπιά, την κοινωνιολογική σκοπιά του Max Weber, σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν τρεις τύποι ή ιδεότυποι ή μοντέλα κυριαρχίας. Το πρώτο είναι η μετάφραση της σουβερενιτέ που το κατονομάζει πολιτική κυριαρχία. Το δεύτερο είναι η νομική κυριαρχία και στηρίζεται κυρίως στον Γκέλινεκ. Και το τρίτο είναι η κυριαρχία από τη σκοπιά της κοινωνιολογίας που εκφράζει κατά πόσον μία κατάσταση πραγμάτων θεωρείται νόμιμη και κατά κάποιον τρόπο φυσικοδικαιική. Λόγου χάρη, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι συνταγματάρχες του Απρίλη κατέλαβαν την κυριαρχία. Λέμε πολύ σωστά, κατέλαβαν την εξουσία. Διότι η κυριαρχία, η κοινωνιολογική, έχει και μια ηθική σκοπιά, εκτός από μια δικαιική σκοπιά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Κεπτάκη, για τη συνεισφορά αυτή. Ο κύριος Πάνης. Γίνεται αντιληπτό ότι η συμμετοχή μας σε υπερεθνικούς οργανισμούς, αυτό συνεπάγεται και κόλληση της εθνικής μας κυριαρχίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το κατά πόσο είναι εφικτό η συμμετοχή ή η συνέργεια άλλων κρατών μελών στην υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Με δεδομένα πιο πρακτικά, να το θέσω, είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ. Θα μπορούσε μια γαλλική φρεγάτα να έρθει στην Ελλάδα και να και υπό ποιες προϋποθέσεις και να υπερασπιστεί τα θαλάσσια του ορόματος. Σαφής. Ο κύριος Νιάκας. Σας ακούω. Είπατε πριν για μερικούς δικαστές που ίσως εμείναμε με διαφορετικό τρόπο την υπεροχή του εθνικού δικαίου, δηλαδή το
μπορεί να υπήρχαν νομικοί οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπέρχει το ενωσιακό δίκαιο. Μάλιστα. Ευχαριστώ και μια. Θέλετε συνέχεια, θέλετε κάτι άλλο? Όχι, αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Λάσκα. Εδώ. Πάλι στο πλαίσιο της κυριαρχίας, θέλω να ρωτήσω τους μιλητές. Αυτή η τόσο μεταβαλλόμενη λοιπόν έννοια στον χώρο και στον χρόνο, πιστεύετε ότι υπάρχουν ανοιχτοί χώροι αυτή τη στιγμή στα κράτη και γιατί η κυριαρχία θεωρείται ταμπού στην κοινωνία ή στους πολιτικούς, στην πολιτική? Παρότι είναι μια έννοια που έχει μεταβληθεί αρκετά. Μάλιστα. Κυρία Κεραμάρη. Είναι σαν να θέσει κάποιος με προηγούμενα ερωτήματα. Ως εκπαιδευτικός θα ήθελα να ρωτήσω για τα παιδιά της μέσης εκπαίδευσης. Κατά τη γνώμη σας, πώς θα ήταν πιο εύληπτο και πιο σύγχρονο, σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις στην έννοια της κρατικής κυριαρχίας, ο τρόπος όπου θα το δίναμε αυτό στους μαθητές μας, μέσω παραδειγμάτων από αυτά που συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο ή και στα στενά πλαίσια της χώρας. Μάλιστα. Και ξανά ο κύριος Ξένος. Ναι, μία παρατήρηση θα ήθελα. Μάλιστα. Έχω αρκετά ερωτήματα, κρατάω μόνο το πρώτο, σεβόμενους υπολείπους. Απλά την παρατήρηση. Έχω διαφωνώ με την τοποθέτηση του κυρίου Τσιλιώτη, αν και αντιλαμβάνομαι το πώς το εννοεί, για την περίοδο ειρήνης 60 χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Για αυτό θα σας απαντήσω εγώ κατευθείαν. Ναι, για μένα δεν ζούμε σε περίοδο ειρήνης. Απλά έχει αλλάξει ο πόλεμος όπως τον γνωρίζαμε ιστορικά μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο. Παραδείγματος χάρη, ψυχρός πόλεμος, ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση, η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας με εμφυλίους πολέμους επί 10 χρόνια, τρομοκρατία, proxy wars δυτικών ευρωπαϊκών χωρών, ειδικά στη Μέση Ανατολή, οικονομικός πόλεμος, δημιουργία περιφερειακών οικονομιών, η είσοδος της Ρωσίας στην Ουκρανία και πολλά άλλα που έχω σημειώσει. Πάντως περίοδο ειρήνης δεν τη λες. Μάλιστα, κύριε Ξένο. Ναι. Λοιπόν, θα τολμήσω τώρα, ίσως καταχρώμενος αρμοδιοτήτω, να σας απαντήσω κατευθείαν σε αυτό. Ναι. Και θα σας πω πώς θα σας απαντήσω. Θα σας παρακαλούσα να πάρετε ένα εγχειρίδιο. Ουγγαρικού συντάγματος, δεν έχει καταλάβει. Ένα βιβλίο, ακόμα και με τη στόρημα, που να μιλάει για το Γαλλογερμανικό πόλεμο του 1871, εκεί στην Αλσαχία και στην Λορέν. Να δείτε, σας παρακαλώ, σε εκείνα τα χωράφια, γιατί είναι επίπεδη περιοχή μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, πόσοι σκοτωθήκαν τότε. Μετά να διαβάσετε ένα μυθιστόρημα, ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο, που θα σας μεταφέρει στη μάχη των χαρακομμάτων του 1914-18, στην ίδια δική μου περιοχή, και να δείτε πόσες εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν. Και μετά σας παρακαλώ, πάρτε την ιστορία του Ρεϊμόν Καρτιέ, διαβάστε την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δέστε στα ίδια εκείνα πεδία ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία πόσες εκατοντάδες χιλιάδες νέα παιδιά σκοτώθηκαν. Και μετά κάντε ένα πείραμα. Πάρτε ένα αεροπλάνο και πηγαίνετε στη Φραγκφούρτη και πάρτε μετά ένα πούλμαν και περάστε στο Στρασβούργο απέναντι. Όταν κάνετε αυτή τη διαδρομή, αγαπητέ κύριε Ξένο, θα δείτε διάφορες από εκείνες τις καφετιές ταμπέλες που προσδιορίζουν. Η έκφραση, όπως λέγεται, θα έπρεπε να είναι ότι. Που συνομήλικοί σας κατά εκατοντάδες χιλιάδες είναι θαμμένοι στο πλαίσιο των εθνικών αντιπαλωτήτων. Και όταν φτάσετε στα σύνορα εκείνα για τα οποία σκοτώθηκαν οι εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως να έχουν φτάσει και το εκατομμύριο των νέων σε εκείνη ακριβώς την περιοχή, θα δείτε ότι εκείνα τα σύνορα σήμερα είναι μια μπετονένια γέφυρα που δεν έχει στρατό, δεν έχει αστυνομία, δεν έχει τελωνιακούς και περνάτε κι εσείς και ο κάθε άλλος ελεύθερα εκεί πέρα. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσετε καλά, ίσως μέσα από τα φαντάσματα αυτών που πέθαναν εκεί, τι σημαίνει ακριβώς ειρήνη στην Ευρώπη για 60 χρόνια, τότε θα μου ξανακάνετε την ερώτηση. Αρχίζουμε λοιπόν με το υπόλοιπο πάνελ, το οποίο έχει την εξουσία ο καθένας να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Ο κύριος καθηγητής. Θα αναφερθώ σε αυτά τα οποία έχουν καλή σχέση.
Πράγματι υπάρχει η αντιμετώπιση του εθνικής κυριαρχίας από την πλευρά την κοινωνιολογική του Max Weber, όπως είπα. Και θα έλεγα ότι στο πλαίσιο της εσωτερικής στοιχή, θα έλεγα σχολή, θεωρία στο διεθνές δίκαιο, είναι η κοινωνιολογική σχολή του George Sefton, η οποία είναι μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, η οποία όμως δεν λαμβάνεται τόσο υπόψη στο διεθνές δίκαιο και στις αποφάσεις των δικαστηριών και γενικά στην πρακτική, αλλά ετούτης εγώ θεωρώ ότι αυτή είναι μια θεωρία η οποία σιγά σιγά αρχίζει και προωθείται σε διεθνές επίπεδο και δεν έχω αμφιβολία ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω σε τρία τέρμινα που λένε, ότι θα είναι αυτή η οποία θα υπερισχύσει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά στο μέλλον. Τώρα, το δεύτερο ένα άλλο θέμα είναι αυτό της κυρίας Πάνου. Με... Του κυρίου Πάνου, ναι. Συγγνώμη. Είπατε ως μέλος του ΝΑΤΟ αν θα μπορούσε μια... Σύμμαχη χώρα να προασπιστεί τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Όχι κατά ανάγκη σε στρατιωτικό ή υπερεθνικό οργανισμό, αλλά και σε... Όχι, λέτε εάν μπορεί να υπερασπιστεί τα ελληνικά σύνορα και τα λοιπά. Το θέμα είναι ότι εδώ θα πρέπει ακριβώς να εφαρμοστεί και το ελληνικό συντάγμα. Έχουμε τα 28-2 του συντάγματος. 27-2 του συντάγματος. Το οποίο λέει ότι για θέματα... Δυνητική σύγκρουση με τη συντάξη. Το λέω έτσι κάπως γενικά, η διάλυση στρατιωτικών δυνάμεων ξένων χώρων χρειάζεται η έκθεση της Βουλής. Εάν δοθεί αυτή η έκθεση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Από νομική άποψη. Πολιτικά είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Για την κυρία Κιαραμάρη, είπατε να δοθεί σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής στους μαθητές παραδείγματα για την εθνική κυριαρχία αυτήν την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Εννοείται κυρίως Συρία. Αυτό δεν εννοείται κυρίως ή κάποια άλλα θέματα. Όχι, γιατί υπάρχουν τα θέματα εκμετάλλευση των παραγωγικών πηγών, υπάρχουν τα θέματα. Τα θέματα της ΑΟΣ. Ναι, λοιπόν, όλα αυτά τα θέματα. Αυτά που ακούμε συνέχεια παραβίαση του εθνικού εναερίου χώρου. Κοιτάξτε, αν πάει κανείς από άποψη νομική της εθνικής κυριαρχίας, θα πλέξει λίγο στις λεπτομέρειες. Δηλαδή λέμε για ΑΟΣ, τι σημαίνει ΑΟΣ, εάν μπορεί η Ελλάδα στο καθεστώς να κηρύξει ΑΟΣ, υπό ποιες προϋποθέσεις, είναι έγκυρο με το διεθνές δίκαιο. Είναι μια σειρά από τέτοια θέματα τα οποία θέλουν μεγάλη συζήτηση. Ή αν πάμε στη Συρία, μπορεί να παρεμβαίνει ο καθένας τα πολιτικά εκεί μέσα χωρίς να ρωτάει την άδεια της νόμιμης κυβέρνησης. Ή θα πει κανείς ότι η κυβέρνηση αυτή δεν ελέγχει το σύνολο του εδάφους, άρα μπορεί να κάνει καθένας ό,τι θέλει. Είναι πράγματα τα οποία χρειάζεται μια μεγάλη ανάλυση και την οποία έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί κανείς στο νομικό επίπεδο να την προσφέρει στους μαθητές. Και όπου θα μπορούσε να τους πει να τους δώσει μια εικόνα πώς η εθνική κυριαρχία ή οι επιμέρους τομείς της εθνικής κυριαρχίας υποχωρούν υπέρ του διεθνούς δικαίου. Και είναι 7-8 τομείς, στους οποίους εγώ τους έχω γραμμένους, θα είναι στη δημοσίευση που θα γίνει. Εκτός από τα διεθνή οικονομικά και διεθνείς οικονομικές σχέσεις, έχουμε και θέματα που μπορούν να σχεδιαστούν και εφαρμογή, έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε αυτοδιάθεση, λοιπόν είναι 7-8. Αυτά θα μπορούσαν ακριβώς να αποτελέσουν ένα, θα λέγα, μπούσουλα για να δώσει κανείς μια εικόνα στα παιδιά τι ακριβώς έχει αρχίσει πλέον και περνάει στη διεθνή δικαιοδοσία και δεν είναι πλέον θέματα εσωτερικής ένωμης τάξης. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Δικό σας κύκλο. Ευχαριστώ για την απάντηση. Θα κάνω μία γενική τοποθέτηση, μία απάντηση στις ερωτήσεις που βλέπω διαπερνούν λίγο πολύ τους περισσότερους. Ο προβληματισμός και η κυρία Κεραμάρη και κυρίως η κυρία Λάσκα, γιατί ακόμα θεωρούμε ταμπού ή κάποιοι θεωρούν ακόμα ταμπού. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και άλλοι με τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις τους. Θα κάνουμε εξής γενική παρατήρηση που διαπερνά λίγο πολύ όλες τις ερωτήσεις. Και αυτό με ρωτάνε και οι φοιτητές μου και γενικά το βλέπουμε στις συζητήσεις σε ευρύτερο πλαίσιο. Κοιτάξτε, το θέμα είναι παλιό. Η μάχη διεθνιστών και εθνικιστών με πολλά εισαγωγικά, έτσι,
Όχι με κατά ανάγκη με την αρνητική πλευρά που υπάρχει ή με την έννοια των διεθνιστών που είχαμε στον 20ο αιώνα στην Ανατολική Ευρώπη, στην πρώην Σοβιετική Ένωση κλπ. Πέστε το καλύτερα, συνεργασία versus αυτάρκεια. Ωραία, 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 πολύ ωραία το είπατε, κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι μια παλιά συζήτηση που ίσως ξεκινάει με την έννοια της κυριαρχίας. Δηλαδή, όταν αναπτύχθηκε η έννοια της κυριαρχίας, ανέκυψε και αυτό το ζήτημα, κυριαρχία ή συνεργασία. Αυτή η κόντρα φαίνεται και στις συζητήσεις στην 5η Αναθεωρητική Βουλή, αυτή η διαμάχη, ας το πούμε, φαίνεται στις συζητήσεις για τη σύνταξη του συντάγματος μας, του ισχύου του συντάγματος του 1975, από την 5η Αναθεωρητική Βουλή. Πράγματι, και εκεί υπήρχαν βουλευτές όλων των κομμάτων, όχι, δεν υπήρχε διαφορά κυβέρνησης-αντιπολίτευσης, υπήρχαν βουλευτές όλων των κομμάτων που, ας το πούμε, πάλι εντός εισαγωγικών προασπίζονταν την εθνική κυριαρχία και κάπου δεν αισθάνονταν άνετα με τη διάταξη του άρθρου 28 που προβλέπει τέτοιους περιορισμούς, προβλέπει υπεροχή του διεθνούς δικαίου, expressis verbis, η παράγραφος 1, υπεροχή του διεθνούς δικαίου. Δεν υπήρχε μέχρι τότε στη συνταγματική μας ιστορία αντίστοιχη διάταξη. Υπήρχαν λοιπόν βουλευτές όλων των κομμάτων που δεν αισθάνονταν βολικά με αυτή τη διάταξη. Και υπήρχαν και άλλοι που λέει η Ελλάδα δεν μπορεί, είναι αναπόσπαστο μέρος της διεθνούς ένωμης τάξης και θέλει να ενταχθεί στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Μην ξεχνάμε ότι η υποβολή ετήσιως ένταξης στις κοινότητες από την τότε κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή έγινε στις 12 Ιουνίου, μία μέρα μετά την ψήφιση, τη θέση σε ισχύ του Ελληνικού Συντάγματος. Ο συμβολισμός είναι αυτονόητος. Λοιπόν, αυτό λοιπόν όντως υπήρχε και τότε. Γι' αυτό και μπήκανε αυτές οι επιφυλάξεις στις διατάξεις του παραγράφων 2 και 3, ότι ναι, μεν αναγνωρίζουμε αρμοδιότητες, από την άλλη υπεριορίζουμε κυριαρχία, αλλά πρέπει να γίνονται με κάποιες προϋποθέσεις. Εντάξει. Κοιτάξτε, αυτό συνεχίζει να υπάρχει και τώρα. Μην ξεχνάμε επίσης για τη χώρα μας, ότι επειδή η χώρα μας προήλθε από εθνικοαπελευθερωτικούς πολέμους, από επανάσταση, έτσι και αν συνεχεία από εθνικοαπελευθερωτικούς πολέμους, είχε πάντα το σύνδρομο της εξάρτησης, η οποία εν συνεχεία συνδέθηκε άλλοτε δικαίως, άλλοτε υπερβολικά και άλλοτε αδίκως με την εξωτερική εξάρτηση από τρίτες δυνάμεις, έτσι. Πάντα υπήρχε αυτό το σύνδρομο, το οποίο κατατρέχει τη χώρα μας μέχρι και σήμερα. Γι' αυτό ακούστηκαν πολλά και τη δεκαετία του 70 και τη δεκαετία του 80 για εθνική κυριαρχία, λαϊκή κυριαρχία, έννοιες που τη συγχαίουν ακόμα και σήμερα, για εθνική ανεξαρτησία. Λοιπόν, εκφράσεις οι οποίες έχουν έναν συμβολισμό. Έτσι, όταν παράλληλα η χώρα μας εντάσσονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Τώρα δε με την κρίση το θέμα επανατέθηκε με την ίδια οξύτη. Τέλειωσα γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε. Δύο λεξούδες, μόνο. Επιμέρους ερωτήσεις, ο κύριος Αθανασόπουλος για την εθνική. Δεν είμαστε ακόμα για τον Ευρωπαϊκό Στρατό. Βεβαίως προβλέπεται στη συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης η κοινή άμυνα μαζί με την κοινή εσωτερική πολιτική. Το θέμα δεν είναι νομικό. Έτσι. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό και κατά πόσο η Ευρώπη είναι έτοιμη να απογαλακτιστεί από τον άλλο στρατιωτικά. Και ο κύριος Νιάκας, ίσως εδώ θέλετε να πείτε και εσείς κάποια πράγματα. Αφήνω να τα πείτε εσείς, να μην πω τίποτα άλλο. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα σε αυτά. Ευχαριστώ. Αν επιτρέπετε μία ερώτηση τελευταία. Στην κύριο τη Ευρωπαϊκή Μαρία, τι συνέχεια. Τονίσατε τη δημιουργία του μεταπολεμικού διεθνούς νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην ουσία, μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, σήμερα μειώνει την εθνική κυριαρχία των κρατών. Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα και όχι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Αν συνέβαινε δηλαδή για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν θα έπρεπε να συνέβαινε το ίδιο για την Παγκόσμια. Μάλιστα.
Είστε σαφείς, κύριε Παρήγη. Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είπα ότι αυτά οι ενέργειες που κάνει, τις συναλλαγές που έχει με τις χώρες, στο τυπικό επίπεδο φαίνονται να είναι νόμιμες. Είναι δύσκολο να δει κανείς ότι είναι παράνομες. Στο επίπεδο τώρα το πολιτικό είναι γεγονός ότι τα κράτη δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Γιατί εάν δεν πάρουν το δάνειο, δεν είναι μόνο ότι δεν έχουν τα λεφτά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι ότι δεν θα πάρουν από πουθενά. Δηλαδή θα έχουν μια άτακτη χρεοκοπία. Επομένως, τυπικά, λίγο πολύ απεμπολούν την κατουσία την εθνική τους κυριαρχία. Τώρα, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το θέμα τίθεται όχι σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι εκεί πέρα γίνονται, δεν είναι μόνο η Ελλάδα μέλος, είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εκεί πέρα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, οι οποίες προβάλλονται στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Επομένως, πρέπει να αναζητηθεί οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και όχι της Ελλάδας. Μου επιτρέπετε, παρακαλώ, να τσιμπολογήσω ένα-δύο λεπτά από το διάλειμμά σας για να απαντήσω ή να σας πω και εγώ την άποψή μου για το θέμα της υπεροχής, το οποίο πάντοτε δίνεται όταν συζητεί σήμερα ζητήματα επιχείρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, να σας κάνω μια εξομολόγηση. Νομικά, με τα παραδοσιακά νομικά που πριν 40 και χρόνια έμαθα, δεν μπορώ να σας τα εξηγήσω. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω, δηλαδή, ότι σε μια εθνική ένωμη τάξη, όπου όλοι ξέρουμε ότι το Σύνταγμα είναι ο υπέρτατος κανόνας και μόνο το Σύνταγμα ρυθμίζει τα πάντα, μπορεί να υπάρχει μια άλλη διαφορετική ένωμη τάξη, της οποίας οι κανόνες να αξιώνουν η υπεροχή ανάμεσα στους κανόνες της εθνικής ένωμης τάξης, περιλαμβανόμενου και του Συντάγματος. Είναι σαν να σας ζητάω, δηλαδή, στην πραγματικότητα νομικά, και έτσι μου ζητήθηκε και εμένα κάποτε, να πω ότι από έναν άνθρωπο μπορεί να γεννηθεί ένας θεός. Αυτό στην παγκόσμια ιστορία μια φορά έγινε και δεν ξαναγίνεται. Επομένως, νομικά, αυτό οι Λατίνοι και οι αρχαίοι Έλληνες το λέγανε πάντοτε, γίνανε αποθέματα. Ουδής μετάγει πλέον, ου έχει δικαιώματος. Κανείς δεν μπορεί να δώσει παραπάνω δικαίωμα από αυτό που έχει ο ίδιος. Το Σύνταγμα, λοιπόν, που είναι η πηγή των δικαιωμάτων, δεν μπορεί σε μία άλλη ένωμη τάξη να της δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει το ίδιο. Τα νομικά λοιπόν σταματάνε εδώ και αρχίζει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν, όπως επιβλήθηκε με αυτό το ιδιόρυθμο μόρφωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιβλήθηκε από την πρώτη στιγμή, εξελίχθηκε σιγά σιγά και εξελίχθηκε κυρίως με την εκούσια συμμετοχή των κρατών μελών και μπορεί ορισμένα από τα παλιότερα μέλη, μεταξύ των οποίων και εμείς, που στα 28 κράτη ήμασταν το 10ο, να θυμόμαστε, να αρχίζουν να σνομπάρουν τη συμμετοχή τους, αλλά αυτοί που τη σνομπάρουν τη συμμετοχή ξεχνάνε ότι στη σειρά περιμένουν έξω άλλα ευρωπαϊκά κράτη και παρακαλούν για να γίνουν μέλη. Ίσως εκείνα να ξέρουν κάτι περισσότερο. Η υπεροχή, λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως και όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι νομικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα αποτελεσματικότητας, ένα στοίχημα αποτελεσματικότητας. Όσο τα κράτη και οι λαοί θα θεωρούν ότι η συνεργασία τα βοηθάει να αντιμετωπίζουν διάφορες τάξεις και επιπέδων προβλήματα με καλύτερο τρόπο και ότι τα διασφαλίζει σε έναν ή περισσότερους τομείς, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνακόλουθα η αρχή της υπεροχής θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Όταν τα κράτη-μέλη, ορισμένα, όλα, αποφασίσουν ότι αυτό το στοίχημα αποτελεσματικότητας που βάλουν μεταξύ τους οι ευρωπαϊκοί λαοί δεν αξίζει πια τον κόπο, τότε δεν θα ξαναμιλάμε για αρχή υπεροχής. Από εκεί και πέρα θέλω να γίνουν κατανοητά δύο πράγματα. Το ένα, το νομολογιακό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπόθεση του βασικού μετόχου, έχει δεχθεί, εγώ θεωρώ ρητά και απερίφραστα, την αρχή της υπεροχής του Ευρωπαϊκού. Σήμερα, αν ανοίξει οποιοδήποτε το Σύνταγμά του, θα δει, ας πούμε, το άρθρο 16, παράγραφος 8-9, δεν θυμάμαι ποιο είναι, που ορίζει για το βασικό μέτοχο. 14, παράγραφος 8-9, δεν θυμάμαι ποιο είναι, που ορίζει για το βασικό μέτοχο. Αυτή η διάταξη του Συντάγματος απλά δεν εφαρμόζεται, γιατί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε ότι εμπροκειμένο υπερέχει μια ενωσιακή οδηγία της διάταξης αυτής και αυτή η διάταξη αργεί.
θεμελιωδέστερο. Άρθρο 4, παράγραφος 4 του συντάγματος, να πάρει ευχή μη αναθεωρητέα διάθεση. Δεν δίνεται ούτε να, δεν μπορεί να την αναθεωρήσει ούτε η Βουλή. Μόνον Έλληνες διορίζονται σε όλες τις δημόσιες θέσεις. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι εκτός από ορισμένες ελάχιστες θέσεις εθνικής κυριαρχίας, ο αξιωματικός του στρατού, ο δικαστής ή ο αστυνομικός διευθυντής ή δεν ξέρω ποιες άλλες ελάχιστες περιορισμένες θέσεις εθνικής κυριαρχίας, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιοδήποτε Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να καταλάβει μια δημόσια θέση. Και το Σύνταγμά μου κοιμάται. Δεν χρειάζεται να κάνει κανείς πανηγυρικές διατυπώσεις. Δεν ισχύει το Σύνταγμα και καταργήθηκε η διάταξη κτλ. Απλώς ο νοήμων και σόφρον δικαστής, εκεί που βλέπει ένα ζήτημα σύγκρουσης εσωτερικού και ενωσιακού δικαίου, εφαρμόζει σιωπηρά το ενωσιακό δίκαιο και δεν εφαρμόζει την αντίστοιχη του εθνική διάταξη. Και για όσους από εσάς πιστεύουν ή φοβούνται, παρακαλώ, ότι η αρχή της υπεροχής είναι ένας ιδιόρυθμος νομικός συμπεριαλισμός του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Μορφώματος. Δεν είναι έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι. Στην πραγματικότητα, η αρχή της υπεροχής δεν είναι το πρώτο επίπεδο, είναι το δεύτερο. Το πρώτο επίπεδο είναι η αρχή της ισότητας των κρατών μελών. Χωρίς την αρχή αυτή δεν μπορεί να υπάρξει κανένας διεθνής οργανισμός. Σε κανένα διεθνή οργανισμό δεν μπορεί να μπεις και να είσαι εξορισμού άνισος. Ισότητα όμως τι θα πει? Θα πει ότι κανένας δεν μπορεί να αντλήσει από την εσωτερική του ένομη τάξη οποιοδήποτε επίπεδου, ακόμη και συνταγματικού, ενστάσεις που θα λέγανε «Α, αυτό τον κανόνα του ενωσιακού δικαίου δεν τον εφαρμόζω γιατί αντίκειται στην εθνική μου ένομη τάξη». Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητοί συνάδελφοι, με την παλιά ορολογία δεν είναι εστιατόριο à la carte, που παίρνεις ό,τι σε βολεύει και αφήνει στην άκρη ό,τι δεν σε βολεύει. Αλλιώς δεν θα υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καθένας θα έπαιρνε τις υποφελές και θα άφηνε στην άκρη ό,τι δυσμενές. Είναι εστιατόριο double dot που το λέγαμε παλιά. Δηλαδή, το παίρνεις όλο ή το αφήνεις όλο. Αυτή λοιπόν η αρχή της ισότητας επιβάλλει την αρχή της υπεροχής με την έννοια ότι κανείς δεν μπορεί να επικαλείται από το εσωτερικό του δίκαιο, κατά ανάγκη με το συνταγματικό του δίκαιο, αντίρρηση στο να εφαρμόσει τον κοινωνικό κανόνα. Γιατί τότε τα κράτη-μέλη θα ήταν άνισα. Άλλο δίκαιο θα είσαι για την Πορτογαλία, άλλο για την Ισπανία, άλλο για τη Σουηδία και άλλο για την Ελλάδα. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματική εξήγηση της αρχής της υπεροχής, για την οποία να είσαστε βέβαιοι. Δεν έχει σημασία αν σε κάποια περιθωριακή περίπτωση κάποιος είπε κάτι θεωρητικός ή πρακτικός ανθρωπάκος από εμένα. Σημασία είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι οι ανταρσίες, όπως τις κλέβουμε στο μυαλό μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν γίνονται. Τελικά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το ευρωπαϊκό δίκαιο δεν θα ισχύσει. Αργότερα, βραδύτερα, η έννοια της υπεροχής, δηλαδή πραγματική είναι, να μην έχει κανείς αμφιβολία ότι όταν τεθεί ένα ζήτημα, τελικά ο κανόνας που θα υπερισχύσει δικαστικά ή πραγματικά θα είναι ο ευρωπαϊκός κανόνας. Με αυτή λοιπόν την έννοια σας παρακαλώ πολύ να καταλάβετε την αρχή της υπεροχής και δεν σας ζητώ να την αποδεχτείτε, σας ζητώ μόνο να την καταλάβετε. Υπολείπεται ακόμη η αρχική παρατήρηση του κυρίου Ξένου για τους περισσότερο ίσως από τους άλλους και τα μεγάλα κράτη. Αγαπητέ κύριε Ξένε, είδαμε έκπληξη και χαρά ότι στη χθεσινή συνεδρία ένας Πορτογάλος εισηγητής, δεν ξέρω πόσοι από εσάς ήσασταν εδώ, μίλησε μεταξύ άλλων στρατηγική ανάμεσα. Δεν κατάφερε να μιλήσει, αλλά δεν. Βλέπω λοιπόν τον τίτλο του, μόνο και μόνο. Στρατηγική μεταξύ μύθου και πραγματικότητας και μνημονεύει τον Θουκυδίδη. Ο Θουκυδίδης, ένας από τους μεγαλύτερους ανθρώπους που ζήσανε ποτέ στον πλανήτη αυτόν, μεταξύ άλλων κειμένων, έχει και την υπέροχη δημιουργία των μιλίων. Εκεί λοιπόν στη δημιουργία των μιλίων, οι Αθηναίοι λένε κοινικά στους συμμάχους τους ότι ο ισχυρός κάνει ό,τι μπορεί και ο αδύνατος αποδέχεται ό,τι του ανήκει. Αυτό τον κανόνα δεν μπορεί κανένα νομικό κείμενο να τον ανατρέψει. Ρίζικα. Δεν μπορώ εγώ να κάνω το νησί του Βαλού, που είναι ανεξάρτητο κράτος των ΟΗΕ, ίσο με την Ρωσία ή την Αμερική. Θέλω όμως να καταλάβουμε με σαφήνεια το εξής.
Με δεδομένο αυτό, είναι άραγε καλύτερα οι ισχυροί να παραμένουν μόνοι τους, ανεξέλεγκτοι, χωρίς περιορισμούς από διεθνείς συνθήκες. Όποιος ισχυρός στο όποιο επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες που μνημονεύσαν το παγκόσμιο, η Γερμανία που υπονοείται προφανώς το ευρωπαϊκό κτλ. Είναι καλύτερο να παραμένει μόνος του και ο αντίστοιχος μικρός να είναι μόνος του, ή μήπως είναι καλύτερα να είναι εντεταγμένοι σε ένα διεθνές σύστημα συνεργασιών, είτε λέγεται ΟΗΕ, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο, και μήπως μέσα από το διεθνές αυτό σύστημα, αυτό που είπε ο Δουκυδίδης, αποκτά λίγο μικρότερη σημασία, λίγο μικρότερη καταθλιπτική βαρύτητα, διότι πραγματικά είναι η διεθνή συνεργασία εκείνη η οποία φτιάχνει καλύτερα το πράγμα. Σας. Θα ήθελα και εκ μέρους του πάνελ να σας ζητήσω συγγνώμη για τα λεπτά του διαλύματος που σας κλέψαμε. Ξέρω ότι το διάλειμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μακρές ημερίδες. Αλλά ευχαριστώ και για τη συμμετοχή σας και την παρουσία σας. Να είσαστε καλά.